Μάκης τα έχει χάσει και παλτούδια καινούρια τρέχει να αγοράσει. Της δικαίωση Κυρίες και κύριοι, αυτός ο ταλαντούχος νέος είναι ο κύριος Λέων Βιτόγιαννης, μόλις 22 ετών, δεύτερης γενιάς Έλληνας στο Σίδνη και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Καλημέρα από την Ελλάδα, καλημέρα από την Αθήνα, Λέων. Συγχαρητήρια και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά και τιμή δική μου. Λέων, εγώ είδα αυτό το βίντεο που τραγούδησες Μίκη Θεοδωράκη όταν έφυγε ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης και δεν σου κρύβω ότι συγκινήθηκα και ανατρίχιασα με τον τρόπο που το είπες και έτσι σε ψάξαμε να σε βρούμε, αλλά όλα αυτά τα τραγούδια που λες δείχνουν το απίστευτο ταλέντο που έχεις. Από πού το πήρες αυτό το ταλέντο, ποιος το έχει στην οικογένεια? Ξέρεις τι, εγώ μεγάλωσα με... Ο παππούς μου ήταν πρώτο ψάλτης, μεγάλωσα με ελληνική μουσική στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι και μεγάλωσα σε ταβέρνες, πήγαμε σε ταβέρνες με νέο παιδί και κάτι έπιασε και σιγά σιγά άρχισα να γιτάρα και μπουζούκι και από εκεί πήγα να αρχίσω όπερα και ξέρεις τι, όταν πήγα να αλλάξω το στυλ, τη μουσική, να πάω στην όπερα, κάτι κρατάει με τη ελληνική μουσική και τώρα τα κάνω και τα δύο. Και τώρα πατάς και στα δύο. Ποιος σου έμαθε μπουζούκι, γιατί βλέπουμε ότι παίζεις και μουσικά όργανα, παίζεις και μπουζούκι από ό,τι βλέπω. Ποιος σου έμαθε μπουζούκι στο Σίδνεϊ? Τώρα είναι Γιάννης Μπόλκας, αλλά από πολλούς. Όταν ξέρεις, τελειώσανε η μουσική στην ταβέρνα, καθίσαμε στα ταπέζια και παίζουμε. Και παίζετε. Έχουμε κάνει και άλλες φορές να συνδέσει. Λέων, μας κάνει εντύπωση ότι πολλά νέα παιδιά, δεύτερης γενιάς, Γιώργο, στο Σίδνη και στη Μελβούρνη παίζετε μπουζούκι. Δεν ξέρω αν κάνετε και παρέα, αν γνωρίζεστε μεταξύ σας. Νέα παλικαράκια και ακολουθούτε αυτή τη μουσική παράδοση της Ελλάδας εκεί στην Ξενιτιά. Πολύ ωραία. Κρατάγεται η διάσπορα εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, σωστό. Και σε όλη την Ασσαλία. Και πώς ισορροπεί τώρα ο κλασικός τενόρος, η κλασική μουσική με αυτή τη δυνατότητα που έχει η φωνή σου και το μπουζούκι? Πώς πας μία από εδώ, μία από εκεί? Ξέρεις τι, τώρα εγώ έχω την κλασική μουσική και όπερα σαν καριέρα. Και σπουδάζω στο Conservatorium, τη μουσική πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Αλλά όλο αυτό είναι στη κλασική μουσική. Και το μπουζούκι το έχω τώρα, είναι λίγο σαν χόμπι. Και όταν έχω ώρα, ελεύθερη ώρα με την όπερα και από το είναι η διασκέδασή σου να ξεφύγεις. Να σε ρωτήσω κάτι, Λέω. Εσύ γεννήθηκες στο Σίδνεϊ, σωστά? Στο Σίδνεϊ. Υπήρχαν τα ελληνικά μέσα στο σπίτι, από τη μαμά, τον μπαμπά, τους παππούδες και τα μιλάς τόσο καλά? Παππούδες και γιαγιάδες, μαμάδες και μπαμπάδες, αλλά ξέρεις τι, είναι δύσκολο να τα κρατάς όταν πας στο σχολείο με όλους που μιλάνε αγγλικά. Και το μόνο που κρατάει τη γλώσσα είναι, ήταν ένα σημαντικό που κρατάει τη γλώσσα, ήταν η μουσική. Γιατί όλο εγώ όταν ήμουν 18 χρονών, δούλεψα σε ταβέρνες και ξέρεις, να τραγουδάς ελληνικά, μιλάς σε Έλληνες και κρατάει τη φωνή και κάνεις λίγο σε πρόβαλη. Και έκανες προπόνηση με το τραγούδια. Ποια είναι η ζωή σου, Λέων, εκεί στην Αυστραλία? Πώς ζεις, πώς είναι τα πράγματα? Τώρα έχουμε το lockdown και εγώ τώρα κάνω διάβασμα, είμαι στο μεταπτυχίο σε διδασκαλία. Σε σπουδές πάνω στη μουσική? Ναι, ξέρω. Το πρώτο πτυχίο ήταν σε κλασική μουσική και σε όπερα και μουσική διεύθυνση. Και τώρα κάνω το μεταπτυχίο και συγχρόνως σπουδάζω επίσης τη μουσική διεύθυνση και ζούμε τώρα στο Zoom και το Skype. Τώρα είμαι ο μαέστρος του
αυστραελληνή χοροδία και κάνουμε λόγες στο Zoom και ζούμε τώρα που έχουμε το χρόνιο. Άρα θα τελειώσει κάποια στιγμή όλο αυτό, γιατί η Αυστραλία, να πούμε Γιώργο, ότι είναι εδώ και 18 μήνες αποκλεισμένη και μετά από 2 εβδομάδες, νομίζω, λέω, θα σταματήσει αυτό, θα ανοίξουν τα σύνορα. 18 μήνες είστε αποκλεισμένοι από τον κόσμο, ούτε να πάει κάποιος, ούτε να έρθει κάποιος. Στην Ελλάδα έρχεσαι καθόλου, όχι τώρα που είναι η καραντίνα και τα προβλήματα, παλιότερα. Ναι, έχω έρθει 4 φορές, αλλά τώρα... Από πού είστε, από την Ελλάδα? Ο μπαμπάς κατάγεται από την Τρίπολη και η μαμά από τη Σίμη. Σίμη, λοιπόν, και Τρίπολη. Και πώς βρεθήκανε στην Αυστραλία, γνωριστήκανε? Όχι, ήταν στη 19 χρονών κάπου και πήγανε σε διακοπές όλοι μαζί στην Ελλάδα και γνωρίστηκαν στην Ελλάδα. Γνωρίστηκαν στην Ελλάδα και από εκεί φύγανε για Αυστραλία. Έρχεσαι εσύ, έρχεσαι Ελλάδα, στα νησιά, στους συγγενείς εδώ. Ναι, θα ήθελα να έρθω τώρα, αλλά με λίγο χρόνο θα έρθουμε πάλι. Λέω, νομίζω ότι αν θες και εσύ, μπορούμε να κλείσουμε με κάποια αφιέρωση μικρή για μας και τους τηλεθεατές μας, με ό,τι διαλέξεις εσύ να μας αφιερώσεις, όποιο τραγούδι θέλεις. Ένα τραγουδάκι, εγώ θα ήθελα να πω το ίδιο που είδες στο Όμορφη Πόλη, γιατί ήταν ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για μένα. Ξέρεις, εγώ με το Μίκη ακόμα δεν έχω λόγια που έφυγε στη ζωή και είναι η δουλειά η δικιά μας, που σαν τραγουδιστές, μουσική, να κρατήσουμε την κληρονομία του. Μπράβο, μπράβο. Σε ακούμε. Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές, απέραντη δρόμη, κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος γρυσίζει, χέρια σπαρμένα, βουνά και λιαπιά, πελάγια απλωμένα. Θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Η νύχτα έφτασε τα παράθυρα κλείσα. Η νύχτα έπεσε οι δρόμοι καθήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω να σου πω ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από τα άπειρα αριστουργήματα που είχε γράψει ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκυλάκι και εδώ, σαν του Μητσοτάκη. Φιλάκια από την Αυστραλία. Φιλιά, φιλιά από την Ελλάδα. Φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.